εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα. Αγέραστη ευτυχία, μέρος δεύτερο και τελευταίο. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελίληθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ εμεί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Είναι τα λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που σχεδόν ποτέ δεν λείπουν από τις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής. Να μαρτυρούν εξ αρχής το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε αδελφοί μου όσοι συμπορευόμαστε αυτήν την ώρα στα ουράνια ραδιοκύματα να πλημμυρίσει τις ψυχές μας το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας. Τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής ας λάμψουν μέσα μας. Ουράνιο φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Μόνο έτσι θα αναβλέψουν οι ψυχές μας. Την αγάπη μας, την ανυπόκριτη και τις ευχές μας όλους τους ακροατές της εκπομπής, ιδίως στους μπροστάριδες μας. Αυτούς που αποκαλούμε μπροστάριδες γιατί τους βλέπουμε σε μια πορεία ανηφορική να προπορεύονται ημών, να ακολουθούν εκείνοι τον ένα αρχηγό και τελειωτή Ιησού. Ίσο η Παναγία, μητέρα μας και οι Άγιοι, οι γνήσιοι, οι φίλοι του. Και εκεί ακριβώς πιο μετά οι μπροστάριδες μας. Οι άνθρωποι της οδύνης και της ελπίδας. Οι άνθρωποι της αληθινής χαράς, της πονεμένης. Τις περισσότερες φορές δεν μπορούν να σταθούν τα σωματικά τους μέλη. Είναι καρφωμένα, μα οι ψυχές τους ανεμπόδιστες συνεχώς φτερακίζουν προς τα ουράνια λιμάνια εκεί όπου έχουν ριγμένες τις άγκυρες της αιώνιας ελπίδας τους. Μας συγκινεί, μας θέλγει, μας μαγνητίζει το βίωμα αυτών των ανθρώπων που έχουν βαφτίσει τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής. Αναζητήστε τους, είτε λαϊκούς, είτε ερασοφόρους. Υπάρχουν, είναι δίπλα μας και είναι το έμψυχο αυτοκίνητρο το οποίο θα μας βοηθήσει να κάνουμε και το επόμενο βήμα στο ανηφόρι του καθενός μας. Να ευχηθούμε και στους συνεργάτες της εκπομπής μας και στους διακόνους των ουρανίων ραδιοκυμάτων, τους ανθρώπους που μοχθούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ορθοδόξου ραδιοφώνου στην Ελλάδα και όπου γης. Εκεί η εκπομπή μας μεταδίδεται σε εβδομαδιαία τακτική βάση. Αναζητήστε τις ώρες και τις ημέρες μετάδοσης, όπως και τις ώρες και ημέρες μετάδοσης στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στα ραδιόφωνα της Ομογένειας. Πληροφορίες
για όλα αυτά μαζί με ηχητικό αρχείο, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως καταγράφονται εκεί, περιβαλλόμενα από τους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Θα τα βρείτε όλα αυτά στο ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας, soteriaψυχής.blogspot.com, η ηλεκτρονική διεύθυνση που ακολουθεί, μαζί με πληροφορίες επίσης για τα βιβλία μας, τα οποία βγαίνουν στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ιεραποστολικής Συναλληλίας, που προσπαθεί εδώ και χρόνια στο αμπελάκι της Ιεραποστολής και δει σε αυτό της πνευματικής ελεημοσύνης. Όλα τα έσοδα από τα βιβλία του προμάχου διατίθενται αποκλειστικά για ψυχοφελές πνευματικό υλικό, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά, ιδίως οι χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο Μητέρα μας. Αναζητώντας την αγέραστη ευτυχία, το δεύτερο μέρος μιας σειράς εκπομπών με την αληθινή ευτυχία στο επίκεντρο της θεματολογίας μας. Έχει γεμίσει η εποχή μας από ψεύτικους θεούς. Πολλά εισαγωγικά, βάλτε. Ειδωλοποιημένη εποχή στην κυριολεξία. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ευλογημένοι Άγιοι Πατέρες και Γέροντες των ημερών μας εδώ και πολλά πολλά χρόνια, διαβλέποντας τη σημερινή μας κατάσταση. Δεν θα πω κατάντια, γιατί να ελπίζουμε μόνο μας μένει. Είναι όντως ειδωλοποιημένη η εποχή μας στην κυριολεξία. Μια ματιά γύρω μας αρκεί για αυτήν την αρίδηλη διαπίστωση. Παντού είδωλα, προσκυνητά είδωλα. Στο κυνήγι της ευτυχίας που όλο ξεγλιστράει, μέσα από τα χέρια μας τα συναντάμε. Παντού ανικανοποίητες διαδρομές ζωής και δοκιμές επιδοκιμών. Και είναι όλο και κάτι νέο που μας προξενεί το ενδιαφέρον να ασχοληθούμε δοσμένοι ολοκληρωτικά. Και αρχίζουμε να αποκτάμε ενασχολήσεις, χόμπις. Τη μια γινόμαστε μαραθωνοδρόμοι, την άλλη ποδηλάτες. Πάντοτε Κυριακές οι αγώνες. Τρεφόμαστε μόνο με γεννήματα της γης, υγιεινά, και αποτασσόμαστε με τα βδελιγμία σε όλα τα υπόλοιπα και ορειβατούμε σε πανύψηλες κορυφές και αναρριχόμεθα σε γκρεμούς και χαράδρες και εναγωνίως αναζητάμε τι ούτω τρόπος. Αυτό που λέμε σε αυτές τις εκπομπές, την αγέραστη ευτυχία, της αγέραστης ευτυχίας το ελιξίριο. Νιώθεις δε ενίοτε, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, τόσο ακμαίος και σφριγγυλός και έχεις μια ευεξία που αρχίζει και σου περνά από το μυαλό ότι θα τα καταφέρεις, θα τα καταφέρεις. Το χρόνο να λαβώσεις, που λέει και ένα υπέροχο τραγούδι, το χρόνο να λαβώσεις, το πέρασμα του χρόνου να εμποδίσεις. Η επιστήμη υπερτέρα πάντων, κυρίαρχη και πάντοτε υποσχόμενη το απρόσμενο. Μελέτες, έρευνες, δημοσιεύσεις, ελπίδες, φρούδες. Ινστιτούτα αντιγύρανσης, θα επισκέπτεσαι με την προσδοκία ότι και πάλι θα τα καταφέρεις να τον ξεγελάσεις το χρόνο. Ματαιώτης ματαιωτήτων,
Το σώμα θα γεράσει. Θα μαραθεί. Θα φθαρθεί. Κάποτε. Αργά. Στο εύχομαι. Ή γρήγορα. Μα είναι και κάτι που δεν θα γεράσει ποτέ. Η αγέραστη ευτυχία. Η αιώνια και αθάνατη ψυχή. Πόσο ασχολείσαι μαζί της, αδελφέ μου. Ταλέπορη αυτέ μου. Με τι την τρέφεις. Πώς τη γυμνάζεις. Πού την ανεβάζεις. Σε ποια ύψη. Τον θυμόμαστε τον κύριο Μπράιαν. Τι δίνει αυτός ο άνθρωπος. Τι αγωνία έχει καθημερινά. Να μην βγει καθόλου έξω από το πρόγραμμά του. Εκατομμυριούχος. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενός νέου πολέμου κατά της γύρανσης, στον οποίο δισεκατομμυριούχοι και διασημότητες προσπαθούν να γυρίσουν πίσω το χρόνο. Γιατροί, προπονήσεις, συμπληρώματα διατροφής, αυστηρό πρόγραμμα και όλα αυτά για να γυρίσει το χρόνο πίσω. Και εκεί που είναι 45 να μοιάζει με 37 χρόνο. Πόσο ανούσια φαίνονται για εμάς προσωπικά όλα αυτά. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι σπουδαία και σπουδαιότατα. Έτσι. Για σκεφτείτε. Προσπαθεί να αναζωογονήσει συνεχώς τα 78 όργανα του σώματός του. Τι μας θυμίζει, κάτι μας θυμίζει. Μια παλιά καλή ελληνική ταινία. Τον θυμόμαστε εκείνον τον κύριο Ανδρέα. Σε εκείνη την τόσο αγαπημένη. Με τόσα μηνύματα. Δεν ξέρουμε αν ο σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης θέλαν να τα περάσουν όλα αυτά ή αν μόνο κάποιοι τα προσέλαβαν. Αλίμονο στους νέους, θυμάστε. Ονειρεύτηκε ο γέροντας, εκεί ο Ανδρέας, ο ήρωας, πως πούλησε την ψυχή του στον διάβολο για να τον επαναφέρει στην νεανική του ηλικία. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές και ταιριάζει απόλυτα, θα ρούμε. Το σενάριο συνεχώς επαναλαμβάνεται. Μα το κυριότερο, δεν υπάρχει ευτυχία χωρίς αντίτιμο. Για την πρόσκαιρη είναι βαρύ και τόσο μα τόσο δυσανάλογο. Πούλησε την ψυχή του. Για σκεφτείτε. Για την αληθινή και αγέραστη αρκεί σε εκείνον που την προσφέρει. Και εκεί χρειάζεται αντίτιμο. Το αντίτιμο των αμαρτιών μας. Και τίποτα, μα τίποτε άλλο. Πού εστίνει του κόσμου προσπάθεια. Πού εστίνει των προσκέρων φαντασία. Πού εστίνει ο χρυσός και ο άργυρος. Πού εστίνει των ικετών η πλημμύρα και ο θόρυβος. Πάντα κόνης, πάντα τέφρα, πάντα σκία. Αλλά δεύτε, βοήσομεν το αθανάτο βασιλή, Κύριε των αιωνίων σου αγαθών αξίωσον. Τον μεταστάντα εξημών αναπάβων αυτών, εν τη αγύρω μακαριότητα. Πάμε όπως είχαμε προαναγγείλει και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ξανά σε ένα από τα δροσερά και ξεδιψαστικά γραφτά του ψυχογράφου της Ρωμιοσύνης, του Κυρφώτη του Κόντογλου, στα μυστικά άνθη να διαβάσουμε τον κόσμο της φθοράς
και της αυθαρσίας. Φθορά, βαθιά μελαγχολία αισθάνεται κανένας, βλέποντας με πόση αγάπη και με τι ζήλο καταγίνονται οι άνθρωποι να χτίσουν τα σπίτια τους και τα εξοχικά τους, να τα στολίσουν απ' έξω και από μέσα, να βάλουν έμορφα έπιπλα, ακριβά χαλιά, βιβλιοθήκες, έργα της τέχνης, πολυέλαια και πολύφωτα, να φυλάξουν στα ντουλάπια τα καλά τα ρούχα τους, τα δικά τους και των παιδιών τους, να στολίσουν τις κάμαρες με ένα σωρό αγαπημένα πράγματα, που τα ξεσκονίζουν με προσοχή, μην τύχει και πάθουν τίποτα, να περιποιηθούν τους κήπους τους με ένα λόγο, να είναι αφοσιωμένοι, καημένοι με όλη την ψυχή τους, στο να κάνουν την κατοικία τους ευχάριστη, για να περάσουν καλή ζωή με την οικογένειά τους και με τους φίλους τους. Σαν καθίσουν στο τραπέζι με τα καλά τα φαγητά και με τα πιωτά, λάμπουν τα πρόσωπά τους, τα στόματά τους. Δεν σωπαίνουν από την χαρά που νιώθουν. Και σαν αποφάνε πιάνουν τα τραγούδια και τα αστεία. Πολλοί παίζουν χαρτιά όλη τη νύχτα και το πρωί είναι σαν άρρωστοι. Άλλοι έχουν μανία με το τσιγάρο, άλλοι με τα αυτοκίνητα, άλλοι με το ψάρεμα, άλλοι με το κυνήγι, άλλοι με τα θέατρα, άλλοι με τα αθλητικά και άλλοι με άλλα. Στη συνοικία που κάθομαι, το κάθε σπίτι έχει και έναν γήπο μικρών ή μεγαλύτερων. Καμιά φορά κάνω έναν μικρό περίπατο και εκεί που σίγουρα περπατώ, κοιτάζω τα διάφορα σπίτια. Το καθένα έχει τη φυσιογνωμία του. Τα περισσότερα είναι περιποιημένα, βαμμένα με έμορφα χρώματα, με καλοκαμωμένες πόρτες και παράθυρα, με αερικές βεράντες. Και αν είναι κανένα παράθυρο ανοιχτό, βλέπεις από μέσα σε κάποια από αυτά κανένα συμπαθητικό έπιπλο, καμιά παλιά βιβλιοθήκη, δύο-τρία κάντρα καλά, που ανάμεσά τους βρίσκεται και καμιά προσωπογραφία. Και από όλα τούτα νιώθεις πως εκεί μέσα υπάρχει οικογενειακή ιστορία, πως περάσανε κάποιοι άνθρωποι που δεν ζούνε, αυτοί που φτιάξανε εκείνη τη ζεστή φωλιά με τα καθεκαστά της, που την αγαπήσανε πολύ, μα που με όλη την αγάπη τους και την ευτυχία που τους δίνανε ήρθε μια μέρα που τα αφήσανε και φύγανε βιαστικά δίχως να κοιτάξουν πίσω τους. Σαν αρχίζει η άνοιξη ξόλαμπρα και η καρδιά μας καταλαβαίνει πιο γλυκά τη ζωή, στέκουμε για μια στιγμή κοντά στον τοίχο του κήπου κανενός σπιτιού που έχει πολλά λουλούδια που μοσχοβολάνε. Αν είναι Κυριακή η γιορτή, ο σπιτονικοκύρης σκάβει, κλαδεύει, ποτίζει, περιποιείται τα λουλούδια αφοσιωμένο στη δουλειά του. Ευτυχισμένος. Πολλές φορές τον βοηθάει η γυναίκα του, ο γιος του ή η κόρη του. Βλέπεις και χαίρεσαι την ειρηνική ζωή εκείνων των ανθρώπων και από μέσα σου παρακαλείς το Θεό να τους αφήσει να τη χαρούνε. Μα την ίδια στιγμή έρχεται στο νου σου η σκέψη πως όλα αυτά στέκονται στον αγέρα και φτάνει ένα φύσημα για να εξαφανιστούν όλα και τα αναπαυτικά σπίτια και οι ωραίοι κήποι και οι χαρούμενες συναναστροφές και τα πλούτη μαζί με τους ανθρώπους που τα έχουν. Μια μαύρη αντάρα σκεπάζει την καρδιά μου η σκέψη της φθοράς και του θανάτου και θολώνει τα μάτια μου και με δακρυσμένα μάτια κοιτάζω ανάμεσα από τα λουλούδια του μαντρότυχου εκείνους τους ευτυχισμένους ανθρώπους που είναι αφοσιωμένοι στην ευτυχία τους, ανύποπτοι από ό,τι συλλογίζουμε και από ό,τι γίνεται γύρω τους. Μπορεί να περάσω από εδώ ύστερα από λίγες μέρες και να δω κολλημένο δίπλα στην πόρτα εκείνο το χαρτί με τη μαύρη κορνίζα. Λοιπόν, πώς να μην αναστενάξεις, πώς να ψευτογελάσεις τον εαυτό σου αφού ο άνθρωπος και όλα όσα κάνει και όσα αγαπά σε τούτο τον κόσμο είναι κρεμασμένα απάνω σε ένα ανεμοδαρμένο καλάμι με μια τρίχα της αράχνης. Αλίμον. Δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο σε τούτον τον ψεύτικο τον κόσμο. Καλά τα είπαν όλα, ίσκιους όνειρα, φαντασίες, ξεγελάσματα. Τη ματαιότητά τους την παρατήρησε καλά ο προφήτης Δαβίδ και πιο καλά ακόμα ο γιος του Σολομώντας. Εγώ, λέγει, έγινα βασιλιάς του Ισραήλ και έδωσα την καρδιά μου στο να ερευνήσω και να εξετάσω με σοφία όλα όσα γίνονται κάτω από τον ουρανό, γιατί ο Θεός έδωσε μια πικρή συλλογή που τρώγει τους ανθρώπους. Είδα λοιπόν όλα τα χτίσματα που έγιναν κάτω από τον ήλιο και να, όλα ήτανε ματαιότητα και πόθος της ψυχής. Κι εγώ έχτισα παλάτια, φύτεψα αμπέλια, έκανα κήπους και περιβόλια και έβαλα μέσα κάθε λογής δέντρο, έκανα βρύσες συντριβάνια, απόκτησα υπηρέτες και υπηρέτριες
και κοπάδια ζώα τόσα πολλά και μεγάλα που δεν τα είχε κανένας άνθρωπος πριν από μένα. Μάζεψα χρυσάφι και ασήμι, πλούτη πολλών βασιλιάδων, είχα τραγουδιστάδες και τραγουδίστριες που εφραίνουνε τους ανθρώπους, κεραστές και κεράστριες που κερνούσανε τα πιωτά. Έγινα μεγάλος βασιλιάς και μεγάλωσα παραπάνω από όσους σταθήκανε πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ και απόκτησα και σοφία. Κι ότι ζητήξανε τα μάτια μου δεν τους το στέρισα και την καρδιά μου δεν την πόδισα από καμιά ευχαρίστηση και απόλαυση. Και γύρισα και κοίταξα εγώ απάνω σ' όλα όσα έκανα και να, όλα ήτανε ματαιότητα. Ναι, συνεχίζει ο Κυρφώτης ο Κόντογλου, όλα χάνονται, όλα τρίβονται, όλα γίνονται σκόνη. Όλα τα καταπίνει ο θάνατος. Τίποτα δεν μπορεί να γλιτώσει από τα δόντια αυτής της ρόδας που γυρίζει βουβά και αλέθει τα πάντα. Καλά για τούτα τα σπίτια και για τα χειροπιαστά υπάρχοντά μας που χάνονται και σβήνουνε σε ένα ανοίγο κλείσιμο του ματιού, μας άμπως αντέχουνε περισσότερο στο φύσιμα του θανάτου τα λεγόμενα πνευματικά έργα μας, που θέλουμε να βρούμε σε αυτά από κούμπι και παρηγοριά, απελπισμένοι από τα άλλα τα υλικά, τα χεροπιαστά. Ωστόσο καμιά διαφορά δεν υπάρχει ανάμεσα σε τούτα και σε εκείνα. Τα πάντα ματαιώτης. Τίποτα δεν θα γλιτώσει από την καταβόθρα. Μήτε οι φιλοσοφίες, μήτε τα ποίηματα, μήτε τα σοφά βιβλία, μήτε τα θαυμαστά χτίρια, μήτε τα εξαίσια αγάλματα, μήτε οι λαμπρές ζωγραφιές, όλα τούτα που τα λέμε αθάνατα. Μήτε οι εξουσίες και οι άρχοντες, μήτε η δόξα και τα φημισμένα ονόματα που θαρούνε όσοι τα αποκτήσανε, πως γίνηκανε αθάνατοι, πως γλιτώσανε από την εξαφάνιση. Ξεγελάσματα και ψευτοπαρηγοριές, μέσα στην καταβόθρα που τα ρουφά όλα, θα χαθούνε μια μέρα και οι μεγάλοι Αλέξανδροι και οι Όμηροι και οι Εσχύλοι και οι Ευρυπίδιδες και οι Φιδίες και οι Πολύκλητοι, και μαζί τους θα εξαφανιστούν και οι Παρθενώνες και Αγίες Σοφιές και οι Ιλιάδες και οι Οδύσσιες, με έναν λόγο ό,τι βρίσκεται στον κόσμο και στη θύμιση των ανθρώπων. Άβυσο βουβί και άσπλαχνη θα τα καταπιεί και μην περιμένεις καμιά παρηγοριά. Εμείς οι άνθρωποι πασκίζουμε να σώσουμε κάτι από τη φοβερή καταδίκη για να το έχουμε για παρηγοριά, όπως κάνουμε με τα λεγόμενα μεγάλα έργα της τέχνης μας και τα λέμε οι δυστυχείς αθάνατα, γιατί τα διατηρούμε στην ύπαρξη, στη μνήμη μας 1000 ή 2000 χρόνια, που είναι σαν τις λίγες μέρες που παίρνει χάρη ο κατάδικος ώσπου να έρθει η ώρα του. Ο κακόμοιρος ο άνθρωπος φράζει τα μάτια του για να μην δει τι τον περιμένει. Δεν υπάρχει πιο θλιβερό πράγμα από τον θάνατο ενός ανθρώπου που τον θεωρούνε μεγάλον και απέθαντον και του ψέλνουνε αιωνία η μνήμη. Αυτό το αιωνία η μνήμη του ακούμε σαν να λέγει αιωνία η λύθη και η εξαφάνιση. Βλέποντας λοιπόν πρώτα τον εαυτό μου και ύστερα τους άλλους ανθρώπους να καταγινόμαστε όλοι με πρόσκαιρα και ψεύτικα πράγματα και μάλιστα με τέτοιον ζήλο σαν να έχουμε να ζήσουμε αιώνια, κάθουμε και συλλογίζουμε. Άραγε, μονάχα αυτά τα ψεύτικα και τα πρόσκαιρα πράγματα υπάρχουν στον κόσμο ή υπάρχουν και κάποια αληθινά και σίγουρα? Τόση αγάπη, τόση αφοσίωση να δίνεται από τον κακόμοιρον τον άνθρωπο σε κάποια πράγματα που είναι έτοιμα να χαθούνε σε κάθε στιγμή, δεν είναι κρίμα? Αν ήξερε λοιπόν πως υπάρχουν και κάποια αληθινά και σίγουρα πράγματα, πόση θα ήταν η ευτυχία του, και τότε η αγάπη του σε εκείνα τα αληθινά δεν θα ήταν ακόμα πιο μεγάλη? Ναι, αλλά οι πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν πως υπάρχουν άλλα από τούτα τα προσωρινά, κάποια που βρίσκονται σε έναν άλλον αληθινόν κόσμο, που τον νομίζουν για ψεύτικον ή δυστυχισμένοι, που είναι γαντζωμένοι στους ίσκιους, γιατί δεν πιστεύουν πως υπάρχει κάτι που είναι πιο σίγουρο και από τους ίσκιους. Ω, πόσο αξιολείπητοι είναι οι τέτοιοι άνθρωποι που δίνουν όλη τη φροντίδα τους στο τίποτα.
Αυτοί είναι οι μη έχοντες ελπίδα που λέγει ο Απόστολος Παύλος και που δεν τον πιστέψανε ακούγοντάς τον να λέγει «Ουκ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν». Δεν έχουμε εδώ σε τούτη τη ζωή πολιτεία που να μείνει, να βαστάξει επί πολύν καιρό, αλλά ζητούμε εκείνη που βρίσκεται στην άλλη ζωή. Δεν υπάρχουν εδώ σε τούτον τον κόσμο μήτε πολιτείες, μήτε παλάτια, μήτε σπίτια, μήτε αλαχτήρια, μήτε χτήματα, μήτε παπόρια, μήτε πλούτη, μήτε τίποτα που να μην είναι πρόσκαιρο, έτοιμο να χαθεί σε μια στιγμή. Υπάρχει όμως ένας άλλος κόσμος που όλα σε αυτόν είναι αληθινά, σίγουρα, αιώνια, γιατί αντέχουν στη φθορά. Επειδή εκεί δεν υπάρχει μήτε καιρός, μήτε η κόρη του η φθορά, αλλά όλα εκεί είναι άφθαρτα, ακατάλυτα, αιώνια, παντοτινά, καινούρια, παντοτινά καινούρια, παντοτινά νέα. Και ποια είναι αυτά? Είναι εκείνα που μάτι δεν τα είδε και αυτή δεν τα άκουσε και που δεν τα ένιωσε η καρδιά κανενός ανθρώπου. Εκείνα που ετοίμασε ο Θεός για τους ανθρώπους που πιστέψανε στα λόγια του και τον αγαπήσανε. Αυτοί δεν καταγίνονται με μάτια και ψευδή, με ίσκιους και με ξεγελάσματα, αλλά χτίζουν από τούτον τον κόσμο σε εκείνον τον άλλον. Άλλο σπίτι, άλλο παλάτι, άλλο πολιτεία. Άλλος φυτεύει αμπέλι, άλλος περιβόλι, άλλος κήπο, που δεν χάνεται ποτέ. Αυτοί είναι οι έχοντες ελπίδα. Για τούτο ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος την λέγει μακαρίαν ελπίδα. Επειδή αληθινά όποιος την έχει αυτήν την ελπίδα είναι μακάριος. Αυτός πατεί απάνω στη στερεή πέτρα που δεν θα σαλευθεί στον αιώνα. Ωστόσο, όσοι καταγίνονται μοναχά με τα πρόσκαιρα τούτης της ζωής και δεν πιστεύουν στα αιώνια της άλλης της ζωής, σαν πεθάνει κανένας χριστιανός που δεν έδωσε πολύ σημασία σε εκείνα που αφοσιωθήκανε αυτοί οι άπιστοι, αλλά προσπάθησε να αποκτήσει τα αληθινά και τα σίγουρα, ζώντας με την ελπίδα τους, σαν να ποθάνει λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος τον περιπέζουνε και λένε πως δεν χάρηκε τούτον τον κόσμο επειδή είχε γυρισμένα τα μάτια του στον άλλον που είναι ανύπαρκτος για εκείνους όπου τον περιπέζουν. Μα πολλές φορές ο χριστιανός που πέθανε με την ελπίδα του Χριστού αγιάζει και φανερώνεται στους άπιστους ή στον ηρώ τους ή στον ξύπνο τους, ερχόμενος από τον άλλον κόσμο, και τότε καταλαβαίνουν οι έξυπνοι πως η εξυπνάδα τους ήταν ανοησία και πως ο περιγελασμένος ήξερε καλά που βρίσκεται η αλήθεια. Σ' αυτά απάνω λέγει ο Σολομώντας τα παρακάτω λόγια. Τότε θα σταθεί ο δίκαιος με πολύ παρησία μπροστά σε εκείνους που τον πικράνανε και που λέγανε πως κοπίαζε μάταια. Σαν τον δούνε, θα ταραχθούνε και θα φοβηθούνε πολύ και θα πορήσουνε πως γλίτωσε. Τότε θα πούνε στον εαυτό τους, μετανιώνοντας και αναστενάζοντας, «Τούτος δεν ήτανε που κάποτε τον είχαμε για να γελούμε και να τον περιπέζουμε εμείς οι άμυαλοι. Τη ζωή του τη θεωρήσαμε για τρέλα και το τέλος του για άτιμο. Πώς λοιπόν λογαριάστηκε ανάμεσα στα τέκνα του Θεού και η κληρονομιά του με τους Αγίους, ώστε πλανηθήκαμε από το δρόμο της αλήθειας και το φως της δικαιοσύνης δεν έλαμψε απάνω μας και ο ήλιος δεν ανάτειλε για μας. Γεμίσαμε αμαρτίες, περπατήσαμε στους δρόμους του χαμού και πορευθήκαμε σε ερημιές απάτητες, αλλά τον δρόμο του Κυρίου δεν τον γνωρίσαμε. Σε τι μας ωφέλησε η περηφάνεια και τι κερδίσαμε από τα πλούτη και από την αλαζονία μας? Όλα εκείνα περάσανε σαν ίσκιος και σαν την φωνή που σβήνει και χάνεται, σαν το καράβι που σκίζει το κυματιστό νερό και που σαν περάσει δεν μπορεί κανένας να βρει κανένα σημάδι του, μήτε το αυλάκι της καρίνας του μέσα στα κύματα, ή σαν το όρνιο που πετά στον αγέρα και δεν αφήνει πίσω του κανένα σημάδι από το πέρασμά του, παραχτυπά δυνατά τον αγέρα με τις φτερούγες του και τον σκίζει με βουητό και πίσω του δεν φαίνεται κανένα χνάρι από το πέρασμά του. Έτσι κι εμείς, γεννηθήκαμε και σβήσαμε. Σβήσαμε και κανένα σημάδι από καλή πράξη δεν είχαμε να δείξουμε.
αλλά ξοδέψαμε τη ζωή μας μέσα στην κακία μας. Γιατί η ελπίδα που έχει ο ασεβής είναι σαν το χνούδι που το παίρνει ο άνεμος και σαν την πάχνη που τη σκορπάει η ανεμοζάλη. Αλλά με όλα αυτά που μας λέγει η Αγία Γραφή για τη ματαιότητα τούτης της ζωής, εμείς δεν τα πιστεύουμε. Και πάμε αληθινά σαν τους στραβούς στον Άδη. Ας φωνάζει η πονετικιά φωνή του Χριστού που ακούγεται από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη. Μη θησαυρίζεται ημίν θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε διορίσουση και κλέπτουση. Θησαυρίζεται δε ημίν θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σεις ούτε βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε ου διορίσουσιν ουδε κλέπτουσιν, όπου γαρεστήν ο θησαυρός ημών, εκεί εστέ και η καρδία ημών. Όπου λέγει βρίσκεται ο θησαυρός σας, δηλαδή τα πράγματα που είναι για σας πολύτιμα και τα αγαπάτε, εκεί θα βρίσκεται και η καρδιά σας. Πιο καθαρά και πιο απλά δεν μπορούσε να παρασταθεί η ματαιότητα τούτου του κόσμου από όσο την παρέστησε ο Κύριος με την παραβολή του πλούσιου που καρπίσανε τα χτήματά του και που έλεγε στον εαυτό του «Ψυχή μου έχεις πολλά αγαθά για πολλά χρόνια, αναπάβου, φάγε, πιες, εφραίνου». Μα μια νύχτα αναπάντεχα του είπε ο Θεός που δεν τον λογάριαζε ολότελα ο πλούσιος «Αυτή τη νύχτα ζητούνε την ψυχή σου από σένα και εκείνα που ετοίμασες, ποιος θα τα χαρεί». «Αυτά θα πάθει», λέγει έπειτα ο Κύριος, «όποιος θησαυρίζει για τον εαυτό του σε τούτον τον κόσμο και δεν φροντίζει να αποκτήσει τον άφθαρτο πλούτο του Θεού, δηλαδή καλά έργα και πίστη σε όσα λέγει ο Κύριος». Ακόμα πιο ζωηρά και καταλεπτός μίλησε ο Χριστός με την παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου. «Ένας πλούσιος», είπε, «ντυνότανε με ακριβά και με λαμπρά φορέματα και διασκέδαζε κάθε μέρα. Ήτανε και ένας φτωχός λεγόμενος Λάζαρος που κοιτότανε πεταγμένος κοντά στην πόρτα του αρχοντικού, πληγιασμένος και πολεμούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα που πέφτανε από το τραπέζι του πλουσίου». Όπως βλέπεις, τον πλούσιο δεν τον λέγει ο Κύριος με το όνομά του, αλλά λέγει ένας πλούσιος, ένας από τους πολλούς ομοιούς του, ενώ το φτωχό τον τιμά και τον λέγει με το όνομά του και το όνομά του είναι Λάζαρος, δηλαδή το όνομα του αγαπημένου φίλου του που τον ανάστησε από τους νεκρούς για να δείξει την ιδιαίτερη αγάπη του σε αυτόν. Και δεν έφθανε πως ήταν πεινασμένος ο δυστυχισμένος ο Λάζαρος, αλλά είχε και τους σκύλους που γλύφανε τις πληγές του. Το λοιπόν, πέθανε ο φτωχός ο Λάζαρος και τον πήγανε οι άγγελοι στην αγκάλη του Πατριάρχη Αβραάμ. Πέθανε και ο πλούσιος και θαύτηκε. Ο Κύριος λέγει απότομα και με έναν λόγο πως θαύτηκε και τούτο γιατί ήταν άνθρωπος σαρκικός και σάρκα θάβεται. Και εκεί που βρισκότανε στον Άδη και βασανιζότανε σήκωσε τα μάτια του και βλέπει από μακριά τον Αβραάμ και τον Λάζαρο στην αγκάλη του. Και τότε φώναξε «Πάτερ Αβραάμε, λέει σε με και στείλε τον Λάζαρο να βουτήξει το δάχτυλό του στο νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου γιατί βασανίζομαι σε τούτη τη φλόγα». Του αποκρίθηκε ο Αβραάμ «Τέκνο μου, θυμίσου πως εσύ απόλαψες τα καλά στη ζωή σου και ο Λάζαρος τα κακά. Τώρα τούτος παρηγοριέται και εσύ βασανίζεσαι, αλλά παρεκτός από αυτό ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα. Και έτσι όσοι θέλουν να έρθουν από εδώ, σε εσάς, δεν μπορούν. Μήτε όσοι θέλουν να περάσουν από εκεί, σε εμάς, δεν είναι μπορετό να το κάνουν». Τότε είπε ο πλούσιος «Σε παρακαλώ, να στείλεις τον Λάζαρο στο σπίτι του πατέρα μου επειδή έχω 5 αδέλφια. Να τους πεις τι τραβώ εδώ χάμω, για να μην έρθουνε και εκείνοι σε τούτον τον τόπο με τα βασανιστήρια». Του λέγει ο Αβραάμ «Έχουνε τον Μωυσή και τους προφήτες. Ας ακούσουνε τι λένε». «Όχι, όχι, πάτερ Αβραάμ. Αν κανένας από τους νεκρούς παρουσιαστεί σε αυτούς θα μετανοήσουνε». Και τότε ο Αβραάμ του είπε «Αν δεν ακούνε τι λένε ο Μωυσής και οι προφήτες, μήτε αν αναστηθεί κανείς από τους νεκρούς, θα πιστέψουνε».
Πόσο καθαρά, με πόση απλότητα μιλά το γλυκύτατο στόμα του Χριστού μας, ώστε να τον καταλαβαίνει ο κάθε άνθρωπος. Και είδες πως το τέλος λέγει ο δίκαιος Αβραάμ στον πλούσιο, πως αφού τα αδέλφια σου δεν πιστεύουν σε όσα είπε ο Μωυσής και οι προφήτες, μήτε αν σηκωθεί κανένας πεθαμένος και τους πει για άλλη ζωή και για κόλαση και για παράδεισο, μήτε τότε θα πιστέψουνε. Ο Κύριος ο Παντογνώστης ήξερε καλά τι σκληρό πράγμα είναι η απιστία και πως από αυτή χάνονται οι ψυχές των ανθρώπων. Για τούτο τότε που μίλησε στους Αποστόλους πριν να αναλυφθεί, στέλνοντάς τους να κηρύξουνε το Ευαγγέλιο, είπε «Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε. Όποιος πιστέψει στο Θεό και στα λόγια του θα σωθεί, γιατί θα κάνει αυτά που παραγγέλνει ο Κύριος, ενώ όποιος απιστήσει θα κατακριθεί, θα κολαστεί, γιατί αφού δεν πιστεύει θα κάνει ό,τι ευχαριστά το σώμα του και τη σαρκική όρεξή του, όπως έκανε ο πλούσιος της παραβολής. Μα ο άπιστος έχει τα αυτιά της ψυχής του βουλωμένα και δεν ακούει αυτά που λέγονται για τη σωτηρία της. Για τούτο ο Χριστός συχνό έλεγε «Ο έχων ότα ακούει να ακουέτου». Και ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Τι σημασία έχει λοιπόν το ότι δεν πιστέψανε κάποιοι? Μήπως η απιστία τους θα καταργήσει την πίστη του Θεού? Ο Θεός θα βγει αληθινός, ενώ ο κάθε άνθρωπος είναι ψεύτης κατά το γεγραμμένο, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες». Που είναι λόγια του προφήτη Δαβίδ, όπου λέγει στον Θεό πως «Εσύ, Κύριε, θα δικαιωθείς για τα λόγια που είπες και θα νικήσεις σαν κριθείς μαζί με τον άνθρωπο που θα βγει ψεύτης». Και αλλού λέγει ο Αγγελόγλωσσος Παύλος «Η γάρ κατά σάρκα όντες τα της σαρκός φρονούσι, η δε κατά πνεύματα του πνεύματος, το γαρ φρόνημα της σαρκός θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός έχθρα εις Θεόν, το γαρ νόμο του Θεού ούχι ποτάσετε». Και πάλι ο ίδιος Απόστολος λέγει «Ο λόγος του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί». Μορία, ανοησία λέγει, είναι ο λόγος του Χριστού για όσους πηγαίνουν στο χαμό τους, γιατί αν ήτανε αλλιώς θα πιστεύανε σε Αυτόν και θα προσπαθούσανε να σωθούν. Και παρακάτω πάλι λέγει το ίδιο «Ψυχικός, σαρχικός άνθρωπος, ου δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, μορία γάρ αυτό εστίν». Και σ' άλλο μέρος λέγει «Είδε και εστί και καλυμμένον το Ευαγγέλιο ημών, εν της απολυμμένης εστί και καλυμμένον». Δηλαδή, το Ευαγγέλιο, η διδασκαλία του Χριστού είναι καθαρή και απλή και μοναχά για όσους είναι άπιστοι, χαμένοι. Για αυτούς είναι σκεπασμένοι και σκοτεινοί. Παρακάτω λέγει «Τα βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια». Η γαρ σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται αλλήλης, ή να μη α αν θέλετε, ταύτα ποιείτε. Ο σπύρον εις την σάρκα εαυτού εκ της σαρκός θερήσει φθοράν, ο δε σπύρον εις το πνεύμα εκ του πνεύματος θερήσει ζωήν αιώνιον. Ελπίδα μη έχοντες και άθεοι εν το κόσμο, λέγει στους Εφεσίους, πως έναν καιρό είσαστε χωρίς Χριστό, ξένοι των διαθηκών της Επαγγελίας, μην έχοντας ελπίδα και άθεοι στον κόσμο. Στον Τίτο γράφει «Επεφάνει γάρι χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώπης, παιδεύουσα ημάς, ή να αρνησάμενη την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός ζήσομεν εν τον ίν αιώνι, προσδεχόμενη την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών. Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν, μετά δε τούτο κρίσης». Έχει κάνει μια ανθολόγηση χωρίων από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου σε αυτό το σημείο του κειμένου του μακαριστός Κυρφώτης ο Κόντογλου. Και ο Άγιος Ιάκωβος συνεχίζει, και ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος λέγει «Άγεν είναι οι πλούσιοι, κλάψατε ολολίζοντες επί τες, ταλαιπωρίες ημών τες επερχομένες. Ο πλούτος ημών σέσιπε και τα ημάτια ημών σιτόβρωτα γέγονεν. Ο χρυσός ημών και ο άργυρος κατίωται και ο ιός αυτών εις μαρτύριον ημίνεσθε και φάγεται τα σαρκός ημών ως πυρ». Και ο Απόστολος Πέτρος γράφει «Ήξι δε η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή». Τέλος ο Απόστολος Ιωάννης γράφει
εμείς είδαμεν ότι μεταβεβήκαμεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Βλέπετε, αγαπητοί, πόσα είναι γραμμένα στα Άγια Βιβλία της θρησκείας μας. Αυτά κι άλλα πολλά, για να πιστέψουμε στη μέλουσα αιώνια ζωή και να μην είμαστε προσκολλημένοι σε τούτη την πρόσκαιρη. Πώς λοιπόν θα βρούμε απολογία στην απιστία μας? Ο Χριστός είπε, «Ημι ήλθον και ελάλησα αυτής αμαρτίαν ουκ ήχον, νυν δε πρόφασιν ουκ έχουσιν περί της αμαρτίας αυτών. Αν δεν ερχόμουν, λέγει, και δεν μιλούσα, αμαρτία δεν θα είχαν οι άνθρωποι. Αλλά τώρα δεν έχουν πρόφαση για την αμαρτία τους. Μαθαίνουν τόσα και τόσα μάτια πράγματα. Η περιέργειά μας δεν αφήνει τίποτα χωρίς να το εξετάσει. Και μόνο τι λέγει το Ευαγγέλιο για τη σωτηρία μας δεν βρίσκουμε καιρό να το διαβάσουμε και να το μάθουμε. Για να γιατρέψουμε την πιο παραμικρή αρρώστια του κορμιού μας. Ψάχνουμε και βρίσκουμε τον γιατρό και το γιατρικό. Μα για το τι θα γίνει η ψυχή μας αν πεθάνουμε και με τι τρόπο θα τη γλιτώσουμε από την καταδίκη, δεν δίνουμε καμιά προσοχή και ούτε νοιαζόμαστε καθόλου. Καταγινόμαστε με ψευτιές. Ενώ την αλήθεια που μας φανέρωσε ο Χριστός και που πρέπει να ζητούμε να τη μάθουμε όπως τρέχει να βρει το νερό ο διψασμένος, δεν έχουμε καιρό να τη γυρέψουμε. Για τούτο είμαστε άξιοι να καταδικαστούμε πολλές φορές. Και σαν θα παρουσιαστούμε μπροστά στον Κύριο, τρέμοντας κατά τη Δευτέρα Παρουσία και μας ρωτήσει αν τον ξέρουμε, θα πούμε τότε με κλάματα, «Πότε σε είδαμε, Κύριε?» Και εκείνος θα μας πει, «Καγώ ουκ είδα ημάς, και εγώ δε σας γνωρίζω». Ζητήσατε τον Κύριον ο κατάδικη και κρατεώθητε τη ελπίδη. Ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαμετανοίας και αγιαστήσεστε το αγιασμό του προσώπου αυτού και των αμαρτιών ημών αποκαθαριστήσεστε. Δράμετε προς Κύριον όσοι εν αμαρτίες υπεύθυνοι, τον δυνάμενον συγχωρήν αμαρτήματα. Με θόρκου γάρ ήρη και δια του προφήτου λέγον, «Ζω εγώ», λέγει Κύριος, «Ου βούλο με τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν». Και πάλιν, «Όλην την ημέρα διεπέτασα τα σχήρας μου προς λαόν απειθούντα και αντιλέγοντα, όλη την ημέρα άπλωνα τα χέρια μου στους ανθρώπους, που δεν θέλανε να ακούσουνε τα λόγια μου». Από τα μυστικά Άνθη και τις εκδόσεις Παπαδημητρίου, ο συγκλονιστικός, αφυπνιστικός λόγος του ψυχογράφου της Ρωμιοσύνης, του Κυρφώτη του Κόντογλου. Πάμε στο βιβλίο «Πνευματικά σαλπίσματα Ορθοδόξου Ζωής και Ομολογίας», μια επιτομή άρθρων και κηρυγμάτων του μακαριστού επισκόπου Φλωρίνης κυρίου Αυγουστίνου Κανδιώτου, από τις εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη». «Ευτυχής είναι ο τυφλός», μας λέγει ο μακαριστός Άγιος Επίσκοπος, για τρεις λόγους. Πρώτο, διότι βγήκε από το σκότος, ήταν εκγενετής τυφλός. Εμείς δυστυχώς ανοίγουμε τα μάτια μας και βλέπουμε όλα τα άσχημα. Γίναμε χειρότεροι και από τους αγρίους. Στη ζούγκλα οι ηθαγενείς περιμένουν να βγει ο ήλιος και μόλις ανατύλει πέφτουν κάτω και προσκυνούν ευχαριστώντας. Εμείς μάτια έχουμε και μάτια δεν έχουμε, αυτιά έχουμε και αυτιά δεν έχουμε, καρδιά έχουμε και καρδιά δεν έχουμε. Μας τύφλωσε η αμαρτία. Είμαστε σαν τυφλοί μέσα στο σκοτάδι και τίποτε από το πανόραμα του κόσμου τούτου δεν βλέπουμε. Γιατί εγώ, αδέρφια μου, δεν ξέρω άλλον κινηματογράφο. Ένα κινηματογράφο και ένα θέατρο ξέρω που έχει τέτοια θεάματα και τέτοια μεγαλεία και τέτοια λαμπρά δημιουργήματα που δεν τελειώνουν. Το εισιτήριό του είναι δωρεάν. Ανέβα πάνω σε ένα βουναλάκι και απλώσε το μάτι σου να δεις τα ποίηματα του Θεού. Άνοιξε τα μάτια του λοιπόν ο τυφλός και είδε όλα αυτά τα λαμπρά πράγματα και δόξασε το Θεό. Δεύτερο, ο τυφλός είναι ευτυχής διότι το ομορφότερο που είδε ήταν ο Χριστός.
τρίτον. Ευτυχής λοιπόν ο τυφλός γιατί απέκτησε μάτια και είδε τον όμορφο κόσμο, ευτυχής ακόμη περισσότερο γιατί είδε τον Χριστό, αλλά ευτυχής κυρίως γιατί εκτός από τα σωματικά, απέκτησε και μάτια πνευματικά. Κάποιος που έζησε γύρω στο 200 μετά Χριστόν ήταν τυφλός και αυτός. Τον είχε φωτίσει όμως ο Θεός και από το στόμα του έβγαιναν λόγια σοφά. Το όνομά του ήταν Δίδυμος. Πήγαιναν κοντά του ακόμα και διδάσκαλοι και διδάσκονταν. Μια μέρα κατέβηκε από την έρημο ο Άγιος Αντώνιος. Τον επισκέφθηκε και του λέει «Δίδυμε, σε μακαρίζω, γιατί ενώ δεν έχεις μάτια φυσικά, έχεις άλλα ανώτερα μάτια, με τα οποία βλέπεις πράγματα που δεν τα βλέπουν οι άλλοι. Τα μάτια αυτά που έχουμε εμείς είναι φυσικά. Τέτοια έχουν και τα ζώα, μικρά και μεγάλα. Και αυτά βεβαίως τα μάτια είναι αξιοθαύμαστα. Φτάνει ένα μάτι να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Είναι όμως μικρά μπροστά στα πνευματικά μάτια. Φυσικά μάτια έχουν και τα ζώα, τα έντομα, τα κοράκια, οι αλεπούδες, οι λύκοι, οι αετοί. Δώστε μου, αγαπητοί μου, μάτια πνευματικά. Μάτια που είχαν οι Άγιοι, μάτια Αγίας Βαρβάρας, Αγίου Νικολάου, μάτια ευλογημένα που είχαν οι άνθρωποι του παλιού καιρού, διότι τα μάτια σήμερα έγιναν μάτια διαβολικά. Δε σου τα έδωσε ο Θεός τα μάτια για να τα καρφώνεις στις οθόνες με τα έσχη και το βράδυ να έχεις κόλαση μέσα σου. Σου τα έδωσε για έναν μεγάλο σκοπό, για να βλέπεις τα δημιουργήματά του και να τον δοξάζεις, να βλέπεις τις εικόνες στην εκκλησία και να τις προσκυνάς, να βλέπεις Αγίους Αγγέλους. Δεν είναι παραμύθι η θρησκεία μας. Αν ρωτήσετε την παλαιά γενεά, εκείνοι βλέπανε Αγίους. Τώρα, τι θα δούμε στον άλλον κόσμο? Μπροστά σε εκείνα τα κάλλη, πόσο άθλια είναι τα θεάματα του κόσμου τούτου. Τότε θα δούμε ότι άξιζε να στερηθούμε τα άθλια αυτά θεάματα για να απολαύσουμε εκείνα. Θα λες, προτιμότερο να ήμουν τυφλό στη γη και να μην είχα μάτια. Αδελφοί μου, τα μάτια τα έφτιαξε ο Θεός για τον ουρανό, για τα μεγάλα και υψηλά. Υπάρχουν μάτια Αγίων, μάτια Αγγέλων, μάτια Παναγιάς, μάτια Χριστού. Υπάρχουν και μάτια ζώων, μάτια χείρων, μάτια αλεπούδων, μάτια λύκων και αγρίων θηρίων. Διαλέξτε και πάρτε. Πού υπάρχει η αληθινή χαρά? Υπάρχουν πολλές χαρές. Η σατανική είναι σαδιστική και αγρία. Η ανθρώπινη χαρά είναι πρόσκαιρος και απατηλή. Πού λοιπόν υπάρχει αληθινή χαρά, η γαλήνια χαρά, η αιώνια χαρά? Στα πλούτη, στις ειδονές, στη δόξα και τα ανθρώπινα μεγαλεία, στην επιστήμη? Όχι. Πού θα τη βρούμε? Υπάρχει. Υπάρχει. Είναι όμως χαρά μυστική. Υπάρχει, αγαπητή μου, η μυστική πηγή που αναβλύζει άφθονα τα νάματα της χαράς, και η χαρά αυτή είναι μία λέξη στον κόσμο, ο Χριστός και μόνο ο Χριστός. «Χαίρετε και αγαλιάστε», λέγει ο ίδιος ο Κύριός μας. «Χαίρετε και πάλι νερό χαίρετε», γράφει και ο Απόστολος Παύλος, παρόλο που βρίσκεται δέσμιος στις φυλακές της Ρώμης. «Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη». Δεν είναι μικρό δίδαγμα ότι το πρώτο χαίρε του ακαθίστου είναι αυτό, διότι η θρησκεία του Ναζωραίου δεν είναι θρησκεία μελαγχολίας, λύπης, απελπισίας. Όχι, είναι θρησκεία χαράς και αγαλιάσεως. Αλλά χαράς, όχι όπως η χαρά του διαβόλου, η χαρά των αγρίων θηρίων, η χαρά των εμπαθών ανθρώπων που δουλεύουν στο εγώ τους. Είναι χαρά, όχι κατωτέρα, αλλά χαρά ανωτέρας ποιότητος. Χαρά αγγέλων. Χέρι αληθινά και βαθιά. Ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό. Εκείνος που ήρθε σε προσωπική και μυστική επαφή με τον Χριστό. Χαίρει ο πιστός όταν ανοίγει το Ευαγγέλιο και όλη την Αγία Γραφή και βλέπει εκεί πράγματα θαυμαστά. Χαίρει με την Αγία Αναστροφή όταν συναντά αδελφούς του μέσα στην Εκκλησία. Όταν ανοίγει το χέρι και λέει τον πτωχό και βοηθά τον πάσχοντα. Όταν επισκέπτεται και συντροφεύει τον ασθενή. Όταν γονατίζει και προσεύχεται τη νύχτα κάτω από τ' άστρα και επικοινωνεί με τον ουράνιο πατέρα. Χαίρει όταν εκκλησιάζεται και μετέχει στα ιερά μυστήρια. Χαίρει ακόμα. Μια μυστική χαρά που εύχομαι όλοι μας να την αισθανθούμε. Πότε? Δεν θα μιλήσω εγώ για αυτήν. Θα αφήσω να μιλήσει ένας μεγάλος συγγραφέας που ήταν άπιστος
και μετά έγινε πιστός και έγραψε συγγράμματα παγκοσμίου φήμης. Είναι Ρώσος, είναι ο Ντοστογεύσκι. Τι λέει? Πήγε και βρήκε έναν Ρώσο παπά, γονάτισε εκεί με τα κρίματά του και μετά ακούστε τι είπε. Εξομολογήθηκα και παράδεισος φύτρωσε στην καρδιά μου. Ω, αυτή η χαρά της μετανοίας δεν περιγράφεται. Από αυτήν αρχίζει η κατάσταση εκείνη που οι πατέρες την ονομάζουν χαρμολύπη. Ενώ δηλαδή ο αμαρτωλός κλαίει, στα βάθη της καρδιάς του αισθάνεται χαρά και αγαλίαση. Για αυτή την κατάσταση ακόμα και στους αγγέλους χαρά γίνεται εν ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Εύχομαι σε όλους, στους νέους και στους γέροντες με τάσπρα μαλλιά που είναι κοντά στο θάνατο, στις γυναίκες, στους άντρες, στα παιδιά, σε όλους, εύχομαι τώρα όλοι να αισθανθούμε τη χαρά αυτή και τότε θα πιστούμε και οι ίδιοι εμπειρικώς πού υπάρχει η χαρά και τι σημαίνει αυτό που λέει ο ακάθιστος ύμνος. Χαίρε Παναγία, διείς η χαρά εκλάμψει. Και κλείνει αυτό το κεφάλαιο στην επιτομή των άρθρων και των κηρυγμάτων του Μακαριστού Επισκόπου Φλωρίνης κ. Αυγουστίνου, που επιγράφεται ως η αληθινή ευτυχία. Ουκ είδατε τι ετίστε, τι ζητάει σήμερα ο κόσμος. Τρέχουν οι άνθρωποι, όλο ζητάνε. Ούτε η εργασία όμως, ούτε οι ψηλοί μισθοί μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Απόδειξε ότι και αυτοί που τα πέτυχαν δεν αισθάνονται ικανοποιημένοι. Οι νέοι τι ζητάνε? Να πάρουν πλούσια γυναίκα με μεγάλη πρίκα, γιατί έτσι τους έμαθαν. Ξεχνάνε πως μια τέτοια γυναίκα με τα πάθη της, τα λούσα, τους εγωισμούς και τα καπρίτσια της θα τους πικράνει. Ο άλλος ζητάει γυναίκα όμορφη, εμφανίσιμη, κατά τα κοσμικά μοντέλα, και έρχεται η στιγμή που αυτή με την απιστία της τον ποτίζει φαρμάκι. Η νέα ζητάει να βρει το πριγκιπόπουλο. Δεν ξέρει ότι ένας τσοπάνος που ποτίζει τη γη με υδρότα αξίζει περισσότερο από τον αξιωματούχο και τον μασόνο που θα την κάνει αύριο να φτύνει αίμα. Άλλο ζητάει να αποκτήσει παιδί, με τα πολλά το αποκτά, αλλά το παιδί μεγαλώνει και αντί να τον αναπαύει τον πικραίνει και φτάνει να μετανιώνει για αυτό που ζήτησε. Άλλος κρατάει αξίωμα και διακεκριμένη θέση, εν τέλει ανεβαίνει εκεί που επιθύμησε, αλλά είναι τόσα και τέτοια εκείνα που καλείται να αντιμετωπίσει, ώστε δηλώνει: αν ήξερα τι θα συναντήσω, ποτέ δεν θα το επιδίωκα. Ουκ είδατε τι ετίστε. Μοιάζουμε κι εμείς με τους Ιουδαίους, που ο Θεός τους έτρεφε με το μάνα, τη γλυκύτατη και ωφέλιμη τροφή, αλλά αυτοί βαρέθηκαν το μάνα και επιθύμησαν τα κρέατα της Αιγύπτου. Την άλλη μέρα λοιπόν δεν έπεσε μάνα από τον ουρανό. Ο Θεός προς τιμωρίαν τους έριξε ορτίκια. Και έφαγαν. Έφαγαν μέχρι σκασμού, ώσπου τους έπιασε δυσεντερία και πέθαναν. Και στους τάφους ο Μωυσής έγραψε «μνήματα της επιθυμίας». Όπως το μικρό παιδί πλησιάζει το μαγκάλι με τα κάρβουνα και υπάρχει κίνδυνος να καεί, έτσι κάρβουνο είναι και οι κακές επιθυμίες. Κάρβουνο η αμαρτία. «Ναι, μου σου ήρθε μια επιθυμία. Μην τρέξεις αμέσως να την κάνεις πράξη, να την κάνεις πρόγραμμα στη ζωή σου. Πριν την κάνεις πρόγραμμα να την περάσεις από κόσκινο. Και το κόσκινο αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αν συμφωνεί με το Ευαγγέλιο, τότε να προχωρήσεις». Ο Κύριος είπε «ετείτε και δοθήσετε ημίν». Αλλά μη ζητούμε επίγεια, μάταια, επιζήμια πράγματα, να ξέρουμε τι ζητούμε. Και αν βλέπουμε ότι ο Θεός δεν ικανοποιεί ένα αίτημα, ας σκεφτούμε μήπως αυτό που ζητώ δεν είναι προς το πνευματικό μου συμφέρον. Ας μην επιμένουμε σε τέτοιου είδους αιτήματα και να ξέρουμε ότι η αναβολή είναι για το καλό μας, γιατί πίσω και από τις πιο μεγάλες δυσκολίες κρύβεται το χέρι του Θεού. Σε άλλα αιτήματα να επιμένουμε και αυτά να προτάσουμε. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Αμήν. Στις μέρες μας
φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, της δεύτερης αυτής της μικρής σειράς, με τίτλο «Αγέραστη ευτυχία». Στις μέρες μας αναζητάμε συνεχώς, αδελφοί μου, να αποφύγουμε τον πόνο και το σταυρό. Παρότι ο Κύριος μακαρίζει τους πονεμένους, τους σταυροφόρους και χριστοφόρους. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς είναι δυνατόν να υπάρχει χαρμολύπη, να ζωοποιεί ο σταυρός, να προκαλεί το αιώνιο και την αθανασία ο θάνατος, να ευεργετεί ο πόνος. Κι έτσι συνεχώς αναζήταμε τρόπους να μην κακοπαθήσουμε και να μην ταλαιπωρηθούμε στο ελάχιστο. Και δυστυχώς τις περισσότερες φορές αποβάλλουμε από τις ζωές μας το σταυρικό φρόνημα που πρέπει να τις διαπερνά ως το μεδούλι τους. Και εξορίζουμε το σταυρό αυτόν που ήρθε για να φέρει σε όλον τον κόσμο τη χαρά. Και όλα τα μακάρια τα κρατήσαμε μακάβρια. Πάντα κόνης, πάντα τέφρα, πάντα σκιά. Πόσο όμορφα το περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Εμείς τρέχουμε συνεχώς πίσω από τα σύγχρονα είδωλα. Ματαιώτης ματαιωτήτων. Όλα θα γεράσουν, όλα θα μαραθούν, θα εξαφανιστούν, θα φθαρθούν. Κάποτε, αργά ή γρήγορα. Όλα μα όλα. Πόσο συγκλονιστικός ο λόγος του Κυρφώτη του Κόντογλου και πόσο ενοχλητικός με την καλή έννοια είναι ο λόγος αυτού που πορεύεται μέσα από τα ρήματα της αιωνίου ζωής και όλα τα φιλτράρει μέσα από το κόσκινο του Ευαγγελικού Λόγου. Όλα θα γεράσουν, μα υπάρχει μια αγέραστη ευτυχία. Υπάρχει η αιώνια και η αθάνατη ψυχή, πόσο ασχολούμαστε μαζί της, πώς την φροντίζουμε. Δεν υπάρχει ευτυχία χωρίς αντίτιμο, αδελφοί μου. Το είπαμε. Για την πρόσκαιρη, για τη μάταιη ευτυχία, το αντίτιμο είναι τόσο βαρύ και τόσο μα τόσο δυσανάλογο. Για την αληθινή και αγέραστη, αρκείς εκείνον που μας την προσφέρει, το αντίτιμο των αμαρτιών μας. Τίποτε άλλο. Ολόψυχα ευχόμαστε κάποτε όλοι μας να πορευθούμε εν τη αγύρω μακαριότητη. Ναι, είναι αυτό που δεν θα γεράσει ποτέ, η αληθινή ευτυχία, ο προορισμός, το αιώνιο φως του Χριστού μας, η κατοικία των εφρενωμένων. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι εδώ στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.